Μπορείς να μου εξηγήσεις, έχεις πάει ποτέ σε έχεις κάνει ψυχοθεραπεία? Ναι, βέβαια, το έχεις ψάξει χρόνια. Λίγο αυτό, γιατί εγώ σαν ξένος νιώθω ότι κάποιος, αλλά τελικά μου το απαντάς, είναι σαν να σε έχει πληγώσει κάποιος κάτι, και δεν μιλάω ερωτικά, σαν να σε έχει πληγώσει ένας άνθρωπος, πρέπει να ήταν φιλικά. Κοίταξε. Και από το πλήγωμα που έχεις φάει. Εγώ με την ψυχοθεραπεία μου μπορεί να ξέρω τι είναι αυτό που με πληγώνει, αλλά νομίζω ότι θα κάτσω να σου το πω τώρα. Όχι, εγώ που τα είπα όλα. Εγώ στην ψυχοθεραπεία τα πάω όλα. Στην ψυχοθεραπεία και εγώ τα πάω όλα. Αλλά θα τα πω δημόσια. Και στον αέρα τα πάω όλα. Από το τι κάνω, από το θα πάω εκεί, πέρασα εκεί, θα πάω. Ένιωθω ότι έπρεπε να το πω. Συμφωνώ ότι αυτό ήταν μια δική μου απόφαση. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι έχεις κάνει μια διαδρομή μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που δεν έχει να κάνει μόνο. Δηλαδή αυτό που λες τώρα, αυτό το εξομολογητικό ίσως παραπάνω. Mm-hmm. Που έχεις, δεν έχει να κάνει μόνο με το επάγγελμα και ότι μπαίνεις μέσα στα σπίτια και αυτά. Αλλά έχει να κάνει με το ότι την ψάχνεις λιγάκι, έχεις βασανιστεί λιγάκι. Πάρα πολύ. Γι' αυτό σε συμπαθώ περισσότερο τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί παλιά δεν σε συμπαθούσα με αυτά που έκανες. Αλήθεια. Δεν μ' αρέσαν αυτά που έκανες. Τι, αλλά να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Είναι προς τη μήνυμα το ότι δεν με συμπαθούσες παλιότερα. Στο λέω ειλικρινά. Γιατί άνθρωποι σαν και σένα, που ευτυχώς ήταν λιγότεροι από αυτούς που με συμπαθούσαν, γι' αυτό και είμαι ακόμα εδώ. Μην το παίρνεις πάρα πολύ στραβά. Ήταν άνθρωποι που για μένα ήταν λίγο οι στριφνοί και οι ξινοί. Μα πάντα. Ναι, πρόσεξε τι εννοώ. Αυτή είναι η ταμπέλα μου εμένα πάντα. Καταλαβαίνω. Αλλά δηλαδή, δεν πειράζει. Για μένα ήσουν οι ξινοί και οι στριφνοί που όταν μου λέγανε δεν αρέσει τη φίλη μου, τη Δάφνη, μόλις λίγο σε έβλεπα, λέω δεν με νοιάζει καθόλου. Ναι. Αλλά θα ήθελα όμως να ακούσω τι δεν σου άρεσε τότε. Δεν μου άρεσε που πέταγες πράγματα από τα μπαλκόνια. Αυτό για να καταλάβεις, για να δεις τώρα τι ακριβώς συνέβη. Όταν λοιπόν είδα ότι από πολλούς δεν άρεσε, το σταμάτησε. Και εσένα σ' άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά θα σου εξηγήσω γιατί. Πώς άρεσε, δηλαδή. Θα σου εξηγήσω. Ναι. Όμως τι έκανα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί τα περισσότερα σαλόνια που μας φωνάζαν ήταν για πέταμα. Όλα αυτά που πηγαίναμε δεν ήταν καινούργια σαλόνια. Ήταν 30 χρόνια σαλόνια. Ήταν ένα σοου. Και έλεγα εγώ στα παιδιά, θα πάτε να βρείτε σαλόνια που είναι παλιά, που θα θέλουν να τα αλλάξουν, να τα πετάξουν. Πετούσε λοιπόν το σαλόνι από το αυτό για να γίνει πολύ εντυπωσιακό από τον τρίτο όροφο και τους παίρναμε το όλο καινούριο. Η τηλεόραση ήταν παλιά 20 χρόνια, τους παίρναμε κάτι καινούριο. Όμως αυτό το θέαμα, μία, δύο, τρεις μου είπαν ότι δεν άρεσε. Όταν λοιπόν το άκουσα και στον δρόμο 5-6 φορές, γιατί για μένα επειδή περπατώ πάρα πολύ στον δρόμο, είναι ο ορότερος κριτής και μιλάω πάντα για τις κυρίες και για τους κυρίους που μου λένε «Αχ, Γρηγοράκη μου, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που κάνεις». Μόλις μου το είπανε 5, λέω «Παιδιά, το σταματάμε». Κάτι δημιουργεί μια αρνητικότητα στον κόσμο που είναι να μην το κάνουμε για καλό. Είναι τρομακτική σπατάλη, γιατί σε αυτό που είναι παλιάς μόδας και δηλαδή έτσι οδηγηθήκαμε σε μια κατάσταση τραγική. Ξέρεις γιατί, άκου τώρα το πρόβλημα, γιατί πάλι για μια φορά είναι στο Θεαθήνε. Το πρόβλημα ήταν ότι το πετάγαμε, όχι ότι το αποσύραμε. Φυσικά. Γιατί αν σου έλεγα ότι το αποσύρω και μετά το έσβηνε η κάμερα και για να το κατεβάσουμε μέχρι κάτω στα σκουπίδια το πετούσαμε, δεν θα πειράζει κανένα. Εγώ όταν αποσύρω κάτι, είτε είναι παλιό ρούχο, είτε είναι παλιό έπιπλο. Το χαρίζεις. Είτε το χαρίζω, είτε το φροντίζω να έχει μια ζωή, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Γιατί γεμίσαμε σκουπίδια τον πλανήτη, γίναμε τρομερά αδιφάγοι με τα πάντα. Και αυτό ήταν μια σκληρή πολύ ζωντανή εικόνα ακριβώς αυτής της κατάστασης που εκεί έφτασε και έκανε ένα μπαμ αυτή η κατάσταση. Πολύ έτσι. Ήταν μια φούσκα που έσκασε. Φαντάσου πόσο δίκιο έχεις. Εγώ δεν νιώθω ότι ήταν τόσο πολύ φούσκα αυτή η ιστορία, αλλά θα σου πω ότι. Εννοώ ότι όλο μαζί ήταν μια φούσκα που έφτασε στην κρίση που έφτασε. Γιατί είχαμε μια τρομερή αυταρέσκεια σε σχέση με το καινούριο έπιπλο, και με το καινούριο ρούχο. Με το καινούριο, ότι αυτό είναι άχρηστο. Γιατί είναι άχρηστο. Δίκιο έχεις. Επειδή είναι παλιά μόδα. Τι θα πει αυτό. Ναι, φαντάσου ότι ουσιαστικά βέβαια υπήρχε και η πολύ στέρηση που είχε ήρθε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, ναι. Που λόγω της στέρησης που είχε περάσει αυτός ο κόσμος, φυσικά, αναζητούσε και λίγο την υπερβολή. Φυσικά, θέλω να πω, είναι όλα αυτά τα κατοχικά σύντροφα που περάσαμε και από το φαγητό. Ναι. Και τι κάναμε για να ισορροπήσουμε, όπως όλες οι κοινωνίες, ήμασταν εδώ, πήγαμε εδώ και ήρθαμε εδώ. Για να κλείσω όλο αυτό που λες, γιατί πραγματικά ανακάλυψα τελικά ότι ακόμα και αν εμένα μου άρεσε ότι είχες δίκιο, γιατί δεν ήταν ωραίο η ιστορία με τα έπιπλα που πετούσαμε στο Πολιτική Κυριακή. Θέλω να σου πω ότι πλέον στην εκπομπή. Στη ραδιοφωνική εκπομπή. Έχουμε λοιπόν μία στήλη που την ξεκινήσαμε φέτος, για να σου καταλάβεις πώς αλλάζουν και οι άνθρωποι, ναι, που ανταλλάσσουμε πράγματα. Δηλαδή, έχεις εσύ ένα καθισματάκι αυτοκινήτου. Δεν το θέλεις. Παίρνεις τηλέφωνο και λες. Παίρνει μια άλλη κυρία που δεν έχει. Το κάνουμε το πρωί στο Σφαίρα και θέλω να σου πω ότι γίνεται τέτοιος χαμός από ανταλλαγή αντικειμένων χωρίς να υπάρχουν καθόλου χρήματα. Δεν είναι πολύ πιο υγιές. Πολύ. Υπέροχο. Μαγικό. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, αυτό το φορεματάκι που φοράω, το έχω δεν ξέρω πόσα χρόνια. Και το βάζω και το ξαναβάζω.
τι θα μου δώσει κάτι που είναι της μόδας. Καταρχάς, η μόδα δεν θέλω να με διατάζει τίποτα. Είναι της μόδας, φέτος η μόδα προστάζει. Ποιο προστάζει, καλέ, φρόνημα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, έχεις 2-3 πράγματα που σου αρέσουν. Τα φοράς. Γιατί πάβουνε να είναι ωραία. Είτε γιατί κάποια στιγμή τα βαρέθηκες, είτε γιατί σκίστηκαν. Οκ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για όλη αυτή την τρέλα.